μια νέα φιλία γεννήθηκε στο χώρο μας. Βέβαια. Μια... Να, η Μαρία δεν ξέρει. Μια νέα φιλία. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτή η φιλία. Αλλά είναι μια νέα φιλία η οποία... Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε, πώς γνωριστήκα. Μιλάμε για τον Τρίφωνα Σαμαρά και τον Περικλή Κονδυλάτο. Οι οποίοι κάνανε κάτι δηλώσεις για τη φίλη αυτή. Θέλετε να τις δούμε. Ναι, κουρεύτηκε. Ήδη πάρτι. Ναι, πες. Ήταν και ο Λάκης. Ο Λάκης Γαβαλάς εκεί, που αυτή η φιλία δεν κρατάει πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Κρατάει αποστάσεις αυτή η φιλία. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του Τρίφωνα και του Λάκη. Υπάρχει μια κόντρα open. Ρωτήθηκε βέβαια και ο Λάκης και απάντησε. Έχουμε και την απάντηση του Λάκη. Για να δούμε πρώτα για τη φιλία του Τρίφωνα και του Περικλή. Τρίφωνα, Περικλή, βραδινή κοινή έξοδο. Κοινή έξοδο. Άλλη μια έξοδος. Καιρό να πούμε. Ναι. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Μας αρέσει, ταιριάζουμε σαν φίλοι. Είμαστε και από την ταινία, την ξέρεις, την ταινία «Αγάπη μου, άουα». Έτσι τον πειράζω και τον φωνάζω. Έχει αυτό το μελαχρινό ο Περικλής. Ξέρεις, που το ζηλεύω να σου πω την αλήθεια. Γιατί με όλα αυτά τα κινήματα που έχουν βγει τώρα. Όχι, εγώ είπα το ζηλεύω. Μην πεις τίποτα που δεν είναι politically correct. Σωστό. Πρόσεχε. Άλλοι δεν είναι politically correct. Ναι, εντάξει. Ο Περικλής τόλμησε και πήγε στο Survivor, ενώ εσύ δεν το έχεις κάνει ακόμα. Όχι. Θα το έκανες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να συνυπάρξω και να ξυπνάω τόσο νωρίς. Να μην μπορώ να κάνω μπάνιο όλη τη μέρα. Να αφήσω μουσί. Να είσαι από την πείνα εκεί, δεν ξυπνάνε. Φαντάζομαι, κατάλαβα. Δεν ξέρει όμω τα σούνα καλά. Επίσης δεν μπορώ ζουζούνια. Τι είπε. Δεν ξέρει καν τι είναι, κατάλαβε. Δεν κατάλαβε την ερώτηση.